ετοίμασον λόγον και ούτως ακουστήσει, σύνδυσον παιδείαν και αποκρίθητη. Δηλαδή, ετοίμασε το λόγο σου, την απάντησή σου, και έπειτα να σε ακούσουν οι ακροατές σου. Δέσε προσεκτικά τα νοήματά σου, σύνδυσον. Δέσε προσεκτικά τα νοήματά σου σε μία λογική σειρά και έτσι δώσε την απάντησή σου. Ενθυμίστε, είχαμε αναφερθεί στο χωρίο αυτό όταν σε ένα προηγούμενο θέμα μας, προπροηγούμενο, εκεί που ο ιερός συντάκτης μιλούσε με συμβουλές για τον νέον που είναι σε ένα συμπόσιο και προκαλείται να μιλήσει, είχαμε αναφέρει αυτό το χωρίο. Τώρα είναι στην φυσική του σειρά, ας το δούμε λίγο καλύτερα. Είναι ένα θαυμάσιο χωρίο. Θα σας έλεγα ότι οι φιλόλογοι στο σχολείο θα πρέπει να το έχουν πρότυπό τους και να το αναλύουν εις τους μαθητάς των, προκειμένου να γράψουν μια καλή έκθεση. Βεβαίως δεν είναι μόνο δια τους φιλολόγους η περίπτωση που είπα προηγουμένως. Όλους μας ενδιαφέρει πώς να μάθουμε σε αυτήν την καθημερινότητα να έχουμε μια ευχάριστη ομιλία, για να μπορούμε άνετα και με ακρίβεια και ευχάριστα, θα έλεγα, να συνεννοούμεθα με τους άλλους ανθρώπους. Όλους μας ενδιαφέρει. Μια στοιχειώδη παιδεία να έχει κανείς, πραγματικά όλους μας ενδιαφέρει. Διότι πολλής χρόνος τρώγεται αν δεν ξέρουμε να μιλήσουμε. Επαναλαμβάνουμε και επαναλαμβάνουμε και το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Μία φορά θα το πούμε. Ένα νόημα, ένα κάτι. Με αυτούς που συνεννοούμεθα, που μιλάμε, με το σπίτι μας το ίδιο. Ο κίνδυνος δε της παρανοήσεως είναι άμεσος όταν δεν δώσουμε μια ακριβή εικόνα εκείνων που θέλουμε να πούμε. Πάντως, επιτρέψατε μου και μου πείτε ότι είμαι εκτός πραγματικότητος, πρέπει να μιλάμε στοιχειωδώς με όλα εκείνα τα στοιχεία του συντακτικού και της γραμματικής. Θα μου πείτε, μα εμείς δεν ξέρουμε, δεν πήγαμε στο σχολείο με το υποκείμενο, το αντικείμενο, το κατηγόρημα, το ρήμα. Φερρυππίν, αρχίζει να λέει ο άλλος και δεν λέει το υποκείμενο και εσύ ρωτάς, μα για ποιον λες, ποιος είναι αυτός που και τα λοιπά. Και σε αυτό την κουβέντα τρώγεται χρόνος. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να μιλάμε. Μην νομίσετε ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολλά γράμματα. Πιστέψτε με, όχι πολλά γράμματα. Αρκεί να είναι προσεκτικός πώς θα μιλήσει. Μετά έχουμε και το θέμα της αγωγής του τηλεφώνου. Επιτρέψατε μου. Σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, εμείς δε, άστε, μάρτυρες του πράγματος. Δεν σου λέει το όνομά του, αλλά ρωτάει ποιος είσαι εσύ που πήγες στο τηλέφωνο. Και εγώ, ίσως κάποιοι πήρανε τέτοια απάντηση. Πρώτα λέει εκείνος που παίρνει τηλέφωνο το όνομά του και μετά ζητάει το πρόσωπο που θέλει. Α, με συγχωρείτε, λένε. Λοιπόν, πρώτα θα πούμε το όνομά μας ή την υπηρεσία στην οποία βρισκόμεθα. Έχετε πάρει δημοσία υπηρεσία, να δείτε. Σου λέει, ο ΤΕ, ΔΕΗ. Οπότε δεν πήρες λάθος τηλέφωνο, αυτό γυρεύεις. Πες εκείνο το οποίο θέλεις. Δίνουμε λοιπόν πρώτα το όνομά μας και λέμε κατευθείαν το θέμα μας. Και δεν καθόμαστε να λέμε ένα σωρό πράγματα και θάματα και τρώγεται ο χρόνος, και ξέρετε ο χρόνος στο τηλέφωνο είναι χρήματα. Και αν υποτεθεί ότι είναι και υπεραστικόν το τηλέφωνο, καταλαβαίνετε πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός. Αγαπητοί μου, να μάθουμε και να μάθετε και τα παιδιά σας την αγωγή του τηλεφώνου. Έτσι το βαφτίζω και νομίζω ότι είμαι κατανόητος. Εκεί ομοίως, αλλά και σε κάθε συζήτηση, να είμαι σύντομη, να είμαι περιληπτική και σαφής. Έλεγαν οι προγονείς μας ότι το λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν, οι λάκωνες σπαρτιάτε.
μιλούσαν με πολύ λίγα λόγια και από εκεί βγήκε αυτό το ρητόν. Το λακωνίζειν είναι η αληθινή φιλοσοφία. Λίγα λόγια. Όταν ο άλλος ομιλεί, ομοίως, εμείς ταυτοχρόνως θα κτίζουμε την απάντησή μας. Μας λέει κάτι. Θα ετοιμαζόμαστε από μέσα μας. Μπορεί να χρειαστεί μια τροποποίηση μέχρι που να τελειώσει το δικό του το λόγο. Αλλά θα ετοιμάζομαι όμως την δική μας απάντηση. Έτσι, όταν μιλούμε με τους κανόνες, έστω και στοιχειωδώς, της ομιλητικής, τότε και εμείς και οι άλλοι που μας ακούν είναι, πιστέψτε με, μία απόλαυση. Χαίρομαι τους ανθρώπους που μιλάνε όμορφα. Χρησιμοποιούν δηλαδή την ομιλία τους να είναι, να αποδεικνύει επιτέλους ότι μάθανε πέντε γράμματα. Δεν είναι δηλαδή θέμα ταπεινοφροσύνης να μιλάει κανείς άτσαλα. Θυμάμαι κάποιον, είναι κληρικός και είναι σπουδαίος μάλιστα. Είχε βγάλει φυσικά τότε το λύκειο και τα λοιπά. Όταν τον πρώτο γνώρισα, μου λέει τη λέξη «οι ανθρώποι», δηλαδή «οι άνθρωποι». Του λέω «τι γράμματα ξέρει», για πρώτη φορά τον γνώρισα. Καλή του ώρα. Μου λέει «έβγαλα το λύκειο» και λοιπά και λοιπά. «Βρε παιδάκι μου, δεν λέγεται «οι ανθρώποι», «οι άνθρωποι». Μίλησε σωστά. Στο σχολείο σου έτσι το έμαθες. Είναι λοιπόν, σας βεβαιώνω, είναι μία απόλαυση. Η ομιλία είναι τέχνη και μάλιστα τόσο τέχνη που να μιλάμε πλέον και για λογοτεχνία. Η συζήτηση μπορεί να φτάνει στα όρια μιας λογοτεχνίας. Ποτέ πάντως δεν πρέπει να είμεθα δυσνόητη. Το σαφές και σοφόν, έλεγαν πάλι οι πρόγονοί μας, το σαφές είναι σοφόν. Θα είμεθα σαφής. Γιατί μερικοί νομίζουν, και εδώ ανήκουν οι λεγόμενοι κουλτουριάριδες, ότι αν είναι δυσνόητοι, πουλάνε σοφία, πουλάνε ξυπνάδα. Όχι, αγαπητοί μου, θα μιλήσουμε με σαφήνεια. Πολύ περισσότερο, ο λόγος του Θεού πρέπει να προσφέρεται με σαφήνεια. Γιατί αυτή η αρρώστια του κουλτουριασμού, πώς θα το πω, μην νομίσετε, έχει καταλάβει και οι ιεροκήρυκες. Σου λέει, θα μιλήσω, δεν με πειράζει εάν θα γίνω κατανοητός. Θα μιλήσω για να δείξω τη σοφία μου, την εξυπνάδα μου, την ικανότητά μου. Αδελφέ μου, αμαρτάνει.